στο οδηγό. Από τον οδηγό ανοίγει μόνο αυτή. Το δοκίμαζε ο Μασέλης και δεν θα το και τιμήν του ενεργείς πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπτωσον ετοιμάσαι.
Ακούστε τα δώρατα αυτά έντρε επίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας τους ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ηλπίκαμε το ζώο τη Θεό εις τους αιώνες. Ευλόγησόντας εις όντως και εξόντως ημών. Πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατέφυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θύρων σου εντολών ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναγάντου σου Μητρός, του Ενεγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέα ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε ο Ενεγής Θαυμαστός, Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγάντου και Παναγόμου Αγίας του Μητρός, της σκέπη και καλωμένης γιάντρης σας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωμιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Καπολανίων, δυνάμενος σωμάτων και θυσίες, του Τιμίου ενδόξου πρώτου του Πατρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Γίνα δόξου Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Ιού Πατρός ημών τον Ιήτη Μετεωρήτη, της Αγίας ενδόξου Μητρός ημών, φιλοθέης της Αθηναίας στη μνήμη επιτελούμενη και Παύλου στον Αγίο Νερίς και στους ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε Δήμαρχε, Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, χρόνια πολλά. Εύχομαι εκ μέρους της τοπικής υπηρεσίας να είναι καλά υγιή και με διάθεση για προσφορά στον άνθρωπο. Πάντοτε η Εκκλησία και ο Δήμος είχε αραστή συνεργασία και έτσι συνεχίζει να παραμένει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ό,τι έχω ζητήσει μέχρι τώρα έγινε αποδεκτό, προς όφελος πάντοτε του κοινού συνόλου. Σιγά σιγά αρχίζουν και οι πανηγύρι στον εξοκλησίων. Θα είσαστε κοντά μας, ξέρω, από τώρα, σε ό,τι χρειάζεται για διευκόλυνση. Θα σας δίνει ο Θεός αγάπη, ομόνοια, δικαιοσύνη, ειρήνη στις καρδιές σας και να είσαστε κοντά στον Θεό όπως μέχρι τώρα. Είπε ο κύριος Δήμαρχος, όποιος κερδίσει το φλουρί, να δώσει 500 ευρώ στον ναό για ενίσχυση. Καλή χρονιά. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρα Λιμόν, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δεν είναι
Να
Κύριος Μπαγιώτης, άλλος. Κύριε Καμάνο, παρακαλώ. Θα ήθελα να ενημερωθώ από το Δήμαρχο ή από τον Αρμόδιο του Δήμαρχου. Σε περίπου 15-20 μέρες έχουμε αποκράτηση δηλώσεις. Η Παρκαδόνη είναι παράδοση και όλα τα χωριά, όλα τουλάχιστον η Παρκαδόνη περίπου 15 χρόνια και διοργανώνει και καρναβάλι. Και διάφορες εκδηλώσεις δύο-τριών ημερών. Δεν γνωρίζω, δεν έχουμε συζητήσει καθόλου τι θα συμβεί φέτος, αν θα γίνει κάτι. Πάντως πρέπει να γίνει κάτι. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, πώς πρέπει να κινηθούμε. Ξέρω ότι ο χρόνος δεν υπάρχει βουλία, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να πείσουμε τα πολιτιστικά απ' έξω από αυτό που γίνεται. Είναι γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα για εμένα. Για κανονικές εκδηλώσεις έχει δρομολογηθεί κάτι. Αύριο θα περάσουμε και την οδηγή. Οπότε είναι όλα μέσα στα πλαίσια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε την άρματα. Θα δοθούν και κανονικά όπω γινόταν στι άλλε γωνιέ φαγητό αυτό που δίνουμε αυτές τις μέρες. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά. Άρα με λίγα λόγια θα γίνει το καταβάτι και θα κάνουμε. Και σε όλα τα άλλα παιδιά όπου επιθυμούν να κάνουν καρονομικές εκδηλώσεις, δεν γίνεται να γίνουν παθήν το ίδιο. Απλά σαν δρόμους θα προσπαθήσουν να χορηγήσουν σε όλα τα παιδιά. Να χορηγήσουμε τι, να καλύψουμε έξοδα. Ναι, θα καλύψουμε έξοδα και τα φαρμακεία που θέλουμε. Έχουμε βάλει τα άρματα, έχουμε βάλει πιστώσεις για να φτιάξουμε άρματα. Όπου μπορούμε να φτιάξουμε άρματα και μπορούμε να παραχωρήσουμε σε όλα τα παιδιά, θα παραχωρήσουμε κανονικά. Μέχρι στιγμής διάθεση για να γίνουν καρναβάλια, έχουν εκδηλώσει Παρκαδόνα και Κρήτη και Καλλία, μαζί κλειδωμένοι. Είμαστε στην Εθνική Επικοινωνία με τους Πρέμβους και με τον Καρναβάλιο, για να υπάρχουν και τώρα τα συνήθεια δέσματα. Δηλαδή φασολάδα, λαγάνες και φαντάζα. Σε όλα τα χρόνια. Τώρα πούμε ότι υπολογιστή για να γίνει το καρναβάλι στην Παρκαδόνα, Κρήτη και στα άλλα παιδιά αυτά τα οποία ήταν παρουσιαστικά. Δεν ξέρω τι καρναβάλι. Και θα γίνουν άρματα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, ας πούμε, από τους φορείς, δηλαδή, από τέλος πάντων, ας πούμε, από στα σχολεία, κάνουν κάποιες προτάσεις, να κάνουν ένα κειμενάκι, ας πούμε, για να γίνει ένα άρμα. Και αυτό να υπαρκωθεί, βέβαια. Και είπα το ίδιο στους λίγους γενικούς και πάει και πάει. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι να έχουν έρθει σε επαφή, ας πούμε, πώς θα γίνει αυτό. Τι θα κάνουμε, ένα άρμα το οποίο θα βάλουμε ένα κούκο πάνω και να το περάσουμε την πλατεία μέσα. Δεν πρέπει να έχει ένα αντικείμενο, δεν πρέπει να έχει ένα θέμα, δεν πρέπει να έχει μια σάτρα. Τι τέλος πάντων έγινε. Και να μιλάμε δηλαδή όχι 20 μέρες που λες. Λοιπόν, είναι μέχρι μόλις 10. Τι δηλαδή να δούμε εκεί, για να δώσουμε λίγο, σας παρακαλώ. Αύριο που θα περάσει η οικονομική. Η οικονομική είναι άνθρωπο. Άνθρωπο. Εγώ ρωτάω και η οικονομική μπορεί να βγάλει 10.000 δραχμές ή 20.000 δραχμές. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να μάθω, εάν εσύ δηλαδή έχεις έρθει κάποιον φορέα, ο οποίος α πούμε τέλος πάντων σου έδωσε ένα κείμενο, σου έδωσε κάτι. Ένα σύλλογο, ένα οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το αντικείμενο, θα να δώσει 10.000, να του βάλει ένα κούπο ή δύο ξυλοπόδαρου στην πλατεία, οι οποίοι θα πάρουν ένα χιλιάρικο, εμένα δεν λέει τίποτα αυτό. Εμένα μου λέει να παρουσιάσουμε ένα θέμα όπω έγινε πέρυσι, όλα τα δουλειά που είχε ο κ. Δημαρχό. Στην Κρήτη ήταν ένα πολύ όμορφο να πούμε θέμα, αλλά υπήρχαν όμω κάποιοι άνθρωποι ας πούμε, που το έκαναν αυτό. Και έτσι και στην Παρκαδόνα. Ήρθαν από το Ζάκη, ήρθαν από την Πάγια, ήρθαν από εδώ, ήρθαν από εκεί. Τι έγινε τέλο πάντων. Και εδώ ο πρόεδρο τη Παρκαδόνα γνωρίζει ο πρόεδρο τη Παρκαδόνα και με έχει ενημερώσει και τον έχω ενημερώσει ότι θα κάνει κάποιε προσπάθειε και εγώ και αυτό μαζί για να φτιάξουμε άρματα. Α, θα κάνουμε. Εδώ. Όχι κάνω, δεν θα κάνω. Κύριε Ναγκώσκο. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά που το απόψαμε. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο.
Στις 12 Δεκάμβρη του 2019 κύριε Δήμαρχε, έγινε μια δημοπρασία για καλλιτική συνοικία. Yeah. Για καλλιτική συνοικία. Με τους όρους, την τιμή που έσαι η Οικονομική Επιτροπή. Στις 22 Πρώτου του 2020, η απόφαση 6, έκρινε ότι δεν ήταν συμφέρον οι όροι που είχε θέσει η Οικονομική Επιτροπή και ως εκ τούτου απορρίφθηκαν οι όροι με αποτέλεσμα οι αγρότες οι οποίοι χτυπήσανε λαϊκά το δεύτερο, χτυπήσαν τα χωράφια, έτσι να βρεθούν για να κριθεί ο διαγωνισμός ή η δημοκρασία άγγελε. Να καθήκαν αυτοί οι άνθρωποι να προσφύγουν στην αποτυπωμένη, πληρώνοντας κάποιο δίπλωμα σε κάποιο δικαιωμένο. Θέλω λίγο να με ενημερώσετε. Από τη στιγμή που μια Οικονομική Επιτροπή έχει πάρει κάποιες αποφάσεις στους όρους της διακήρυξης και το χρηματικό ποσό, και υπήρχε ένας ο οποίος χτύπησε το χωράφι, πώς μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να κρίνει ότι είναι σίγουρη, δηλαδή άλλο μπορεί να ξαναδεί πάλι την δημοκρασία και να κάνει πάλι ένας ή κανένας. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε τον Ιανουάριο για να επικυρώσει τα πρακτικά της δημοκρασίας. Μιλάς για κάποιο συγκεκριμένο. Μιλάμε για τα. Λοιπόν, αφορούσε την κοινότητα Πηλιάδας, 18 στρέμματα, τα ΚΑΠΑ Βρυσάνου 66,700 στρέμματα, Βρυσάνου πάλι στη θέση Μιλιά 24 στρέμματα, Παναγίτσα 25 στρέμματα, Ζάρκο 15, μιλάμε για κάποιες περιοχές που ονομάζονται και το Μαγούρα, Μαγουρές, όλα αυτά, έτσι και κρίναμε εμείς ότι είναι σύμφωνο. Αναγκαστήκαν όλοι αυτοί οι αγρότες να προσφύγουν και να κάνουν ένσταση. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι και το νόμο να κοιτάξουμε έτσι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό γνωρίζει η ίδια η Οικονομική Επιτροπή τους όρους της δημοκρασίας και λέει τιμή κίνηση 35 ευρώ. Και έρχεται κάποιος δημότης, αγρότης. Και τι πάει το πράγμα, δεν τα έχει εδώ. Και δεν υπάρχει άλλος. Άρα έπρεπε η Οικονομική Επιτροπή από το Δεκέμβριο να πει ότι η κίνηση γίνεται από 70, 80 ευρώ. Θα ήθελα λίγο μια ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Γιατί και πώς τι σημαίνει θεωρητικά τη λέξη ασύμφωνο, κύριε Γεωργό. Κύριε Αρνούντα, αναγνώστε, όσον αφορά για τους όρους, εμείς δεν κάναμε κάτι το αντίθετο ή το διαφορετικό από ό,τι κάνατε εσείς στην προηγούμενη δημοτική αναλύση. Σας παρακαλώ. Εγώ προσπαθώ να πάρω μια ενημέρωση από εσάς για να την αντιμετωπίσω. Σας λέω ότι κρίνατε μια απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή, θα απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω. Δεν είναι κάτι προβοκατόριο. Αλλά δεν μπορεί να επιγερνάει πίσω. Λοιπόν, θα πάρετε την απάντηση. Γιατί αν πούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα πάρετε... δεν έχω καμία τέτοια πρόταση. Κύριε Αναγκόσμο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία τέτοια πρόταση. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει, δεν σας ικανοποιεί η απάντηση, ξέρετε τη διαδικασία. Με ξέρετε πρέπει να προστατεύσετε την ερώτησή μου αφορά τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και δεν αφορά πριν το Σεπτέμβριο που ανέλαβε μια κοινωνική αρχή. Μιλάμε συγκεκριμένα Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Και μην γυρνάτε πίσω. Απαντήστε μου για το Δεκέμβριο που πήρατε και είπατε ότι εσείς οι όροι είναι 35 ευρώ. Θέλετε να κάνετε μονόλογο. Όχι βέβαια. Κύριε Αναγνώστου, σας λέω και πάλι ότι δεν κάναμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνατε εσείς. Τους ίδιους όρους βάλαμε, τους όρους που είχατε εσείς. Με τη διαφορά που έγινε το εξής. Λέει ο νόμος ότι όταν κοινοποιούμε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει
να αναρτηθεί στο πιο εμφανές σημείο του Δήμου ή της κατατόπους κοινότητας. Ήρθανε κάποιοι αγρότες εδώ, μας κάνανε μία αίτηση και μας είπαν ότι μπήκε εκεί. Κυρίστε λίγο ανοιχτά και πληροφορώ, εκεί. Γιατί πάει το πρακτικό, θα το διαβάσουμε, θα εκτεθεί. Θα εκτεθεί και πάει. Θα εκτεθεί και κύριε Αγρότε. Αν θέλετε διάλογο, να σταματήσουμε, να σας κάνω τη χάρη. Λοιπόν, σας λέω το τι έγινε. Λοιπόν, καταγγείλανε αυτό και το καταγγείλανε γραπτός. Ή αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε στο Πρωτόκολλο για να το δείτε ποιοι κάναν την αίσθηση αυτή. Λοιπόν, και αν θέλετε για μένα, δικαιολογημένα. Διότι το πιο εμφανές σημείο της τοπικής κοινότητας ή του Δήμου δεν είναι ο πίνακας αναρτήσεων. Διότι το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι δημότες μας ποτέ δεν ανατρέπουν. Ο Λάτσος το έκανε, κύριε Δημοτή. Κύριε Αναγνώστο, είναι άποψή του. Κύριε Πρόεδρε, είναι σεβαστή άποψη. Είναι αντιδήμαρχος και δεν είναι άποψή του. Ως αντιδήμαρχος πρέπει να προωθήσει την νομοθεσία. Δεν είναι άποψή του. Δεν είναι απλώς δημοτικός σύμβουλος. Είναι αντιδήμαρχος. Αυτή την άποψη εξέφρασε προφανώς και στην Λοιπόν, δεν το ξέρετε καλά. Δεν κρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ασύμφορο το ποτέ. Είπε. Κάνετε λάθος. Διαβάστε τα πρακτικά. Εγώ να διαβάσω τα πρακτικά. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω τον λόγο. Θα κάνω μία τοποθέτηση επί το θέμα σου. Ναι, να τελειώσω όμως αυτό που θέλω να πω στον κύριο Γιωργόπουλο. Τι κάνατε την ερώτηση. Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε. Είπε κάτι πριν ότι υπήρχαν κάποιες ενστάσεις. Θα σας το πω εγώ. Όχι, σας πρέπει να μην πω. Είπε, ξέρετε τον κύριο Γιωργόπουλο. Θα σας τα πω εγώ. Ξέρετε. Μα θέλω να απαντήσω στον κύριο Γιωργόπουλο. Θα σας το πω εγώ. Μα θέλω να μιλήσω με τον κύριο Γιωργόπουλο. Θα κάνετε διάλογο με τον κύριο Γιωργόπουλο. Μα όχι, έκανα μία ερώτηση. Και πήρατε μία απάντηση που δεν σας ικανοποιεί. Ναι, μπορώ, είπα πριν ότι ψεύδεται και θέλω να διαβάσω ένα πρακτικό. Αν θέλω για εσά, ακούστε. Δεν έχετε το λόγο. Συγγνώμη. Δεν έχετε το λόγο, κύριε. Θέλετε δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε, η ένσταση. Δεν με κοιτάζετε σε κανέναν. Από το λόγο που απορρίφθηκε ομόφωνα από εσά. Δεν καταλαβαίνω. Στην τρίτη παράγραφο που λέτε ότι ήταν αμφίφορη η τιμή. Επειδή δεν υπήρχε άλλο πλειοδότη. Αυτό λέτε εσεί στην απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή. Έτσι. Την 6/2020. Μιλήσετε για αυτό, δεν καταγράφεστε. Δεν με πειράζει, δεν καταγράφουμε ακόμα. Άσου να μιλάω, άσου να μιλάω, άσου να μιλάω.
αυτά. Επειδή αυτά... σας σέβομαι, σταματάω εδώ, αλλά θέλω σε ήρμο τόνο. Θα κάνετε υπερώτηση όπως την όπως θα βάζετε δικασία, και θα πάρετε κανονική απάντηση. Το είπατε και την πρώτη φορά. Θα κάνετε υπερώτηση. Δεν μπορεί τώρα επειδή δεν σας άρεσε η απάντηση. Το ξαναλέτε δεύτερη φορά. Η απάντηση. Υπερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξαναλέτε πάλι. Είναι ερωτήματα προς τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους επιδημάρχους πριν ξεκινήσει η υπηρεσία διάθεσης. Εγώ σταματάω. Δεν είναι θέμα η υπηρεσία διάθεσης, τα έχετε τη θεωρολογία. Καμηλώνω τον τόνο μου, αλλά αφήστε μου να διαβάσω το πρακτικό. Δεν είναι η υπηρεσία διάθεση 20 μιλίτρια, έχετε τη θεωρολογία. Κάνετε μία ερώτηση. Πριν την ημερήσια διάταξη, ο κάθε δημοτικό σύμβουλο μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε και να ενημερωθεί για οτιδήποτε. Και έκανα μία ερώτηση. Και πήρατε μία απάντηση που δεν σα ικανοποιεί. Όχι, δεν μία απάντηση. Πήρα μία απάντηση η οποία ο κύριο Γεωργουλόπουλο είπε ότι υπήρχαν ενστάσει. Δεν σα ικανοποιεί, κύριε. Και υπήρχε μία ένσταση μόνο από την παραγγελία. Δεν σα ικανοποιεί, κύριε. Ο ομόφωνο οικονομικό. Μην τα λέτε, τα ξέρουμε για μπροστά. Αλλά δεν τα ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Κάνετε λάθο που δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν μην ενημερωθούν. Κάνετε λάθο. Αλλά πού να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Λοιπόν. Είπαμε πριν για το καρναβάλι και είπε ο αντιδήμαρχο ότι άφησε την Οικονομική Επιτροπή. Και λέμε τι θα γίνει. Απάντησε ο κύριο αντιδήμαρχο. Έτσι. Δεν απάντησε. Ο κύριο Ζωβρόπουλο δεν απάντησε. Ο κύριο Ζωβρόπουλο δεν απάντησε. Ο κύριο Ζωβρόπουλο δεν απάντησε. Μία ένσταση υπήρχε που την απερίψαμε. Και φτάσαμε στο σημείο οι αγρότες να πληρώσουν δικαιολογικά έξοδα για να γίνει έξοδος από την Ομένη. Ο κ. Γαβουλόπουλε θα απολυθεί αυτή η απόφαση που πήρατε. Το πρωί θα σε άφηνα. Να μας πει για ποιο λόγο. Να μας πει αναλυτικά. Να πούμε αναλυτικά. Όπως έλεγες και παλιά. Ευρυζόμενοι να κάνουμε ένα καμπέλι. Απευθύνεται σε εσάς. Δεν είμαι δεν είμαι
συμφωνώ. Αν νομίζετε ότι εκεί υπάρχει δεν είπα αυτό. Μην το κερδάτε. Λέω να το πονέσουμε. Εγώ λέω να είναι μερικό εδώ. Να μην είναι εδώ. Παρακαλώ κύριε Μαρκέ. Πήρες για απάντηση και δεν είναι κυρία την Αγγελική. Μπορώ να πάρω τον λόγο. Δεν έχω δικαίωμα να πάρω τον λόγο. Όχι, σας λέω να σας πω το όλο το story ο πρόεδρος και αν δεν ικανοποιηθείτε δεν έχετε ξανά θα σας πω επειδή το έζησα εάν δεν έχω αν δεν ξέρω δηλαδή δεν έχω ξανά τον λόγο στον πρόεδρο. Μετά από την τελευταία αυτή την που κάναμε για την εκδοχή της πίτας που έγινε εξαιρετικό συμβολισμό, μετά από την ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μου να αναλαμβάνω για τη μέχρι τώρα πορεία του Δημοτικού Συμβουλίου, και κύριο στοιχείο του ήταν ο αλληλοσεβασμός. Για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό που κάναμε, γιατί το Συμβούλιο το έκανε, βάζω και τον εαυτό μου μαζί σας. Το κουβαλούσα στη μνήμη μου, στην ψυχή μου, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Και ο Σάκης εγώ ήμουν εδώ στεναχωρημένος, επιγραμμένος μου. Και σήμερα είναι επιγραμμένος, σε έχετε αφάσει τη μητέρα πρόσφατα. Και για μένα η μέρα ήταν σημαντικό, όπως για όλους μας. Παρά τη στεναχωρή για την πίκρα, ήρθα καμαρώντας και πάλι ότι θα βιώσω μία στιγμή επικοινωνίας που θα με ανέβαζε το ηθικό, θα μου έδινε περισσότερη χαρά και δύναμη να συνεχίσω αυτή την απόφαση που πήρα να προσπαθήσω να συμβάλλω και εγώ μαζί σας στην πορεία αυτού του τόπου με τον καλύτερο τρόπο. Μέσα στην ψυχή μου, όπως δεν υπάρχει ούτε υπονοούμενα, ούτε προκαταλήψεις. Εναντίον κανενός. Και ο Σάκης χρειάστηκε να παρέμβω για να προστατεύσω την τιμή και την υπόλοιψη οποιοδήποτε συναδέλφου μας, έκανα με μεγάλη χαρά και αίσθημα βαθιάς υποχρέωσης απέναντί μας και απέναντι σε όλους σας. Και τώρα βιώνουμε μια ερώτηση, μια αντιπαράθεση με χαρακτηρισμούς και αυτό θα παρακαλώσω όλους σας όταν κάνουμε διαλόγους εδώ με το Συμβούλιο τους χαρακτηρισμούς θα τους αποφεύγουμε. Δεν προσφέρουν τίποτα, πολλές φορές μας ξεφεύγουν όσο το θέλουμε και το μόνο που κάνουν είναι πιλωτούν αντιδράσεις και στραγγούν ψυχές και ανθρώπους και βέβαια πολλές φορές προσφέρουν υπολήψεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνεχιστεί η συζήτηση στο σώμα, αλλά με σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Σεβασμό ο ένας για τον άλλον και για τον θεσμό που υπηρετούν. Σας παρακαλώ εγώ σαν δήμαρχός σας και οτιδήποτε απορία έχετε, θα σας έχω πει και τις άλλες φορές, το ξαναλέω και πάλι, η πόρτα του δημάρχου είναι εντελώς ανοιχτή, θεάνοιχτη. Θεάνοιχτη, δεν είναι ότι η πόρτα την πόρτα την παγίγει, η πόρτα εδώ, η πόρτα εδώ. Για όλους σας. Και θα χαίρομαι να σας βλέπω να περνάτε μια χαρά να με βλέπετε. Γνωρίζω ότι σας εκτιμώ και σαν από όλους, όπως ξέρω ότι δεν είστε τίποτα για μένα. Και μακάρι να ακούω προτάσεις χρήσιμες, τις οποίες θα μπορούμε να λειτουργούμε μαζί για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο. Και όσον αφορά για αυτό το ζήτημα, να είστε βέβαιοι ότι που ρώτησε ο κύριος Αναγνώσου, ότι δεν υπήρξε καμία προκατάληψη, απολύτως καμία προκατάληψη. Να επιβαρύνουν και να δουλέψουν τη ζωή του οικογενειών μα ή να κάνουν κάποιο λάθο. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να το αναγνωρίσω. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα ταυτόχρονα στο θέμα και θα ταυτόχρονα. Δεν καταφέρω στο πλήθο. Γιατί δεν αρχίσαμε όλα αυτά που είπατε, απλώ οι εκφράσει που λέγανε από εκεί. Κανένα αντίθετο. Η Οικονομική Επιτροπή είχε πάρει μια απόφαση και έγκριση των όρων για την εκμίσθωση του συμμαχίου. Ένα από του όρου ήταν το ποσό ήταν για 35 ευρώ σε κάποια δοκιμάκια. Έγινε η δημοπρασία και μετά τη δημοπρασία υποβλήθηκε μια ένσταση για ένα συγκεκριμένο αγρό στην Παναγίτσα
από τον κύριο Ιωάννη Μουγκό, διότι κατά την άποψή του δεν δημοσιεύτηκε η περίληψη της των όρων στο δημοσιότερο μέρος, κατά τη γνώμη του, που κατά τη γνώμη του ήταν το καφενείο του Πολίτη. Αυτή την έσταση την εξέτασε η Οικονομική Επιτροπή στο ίδιο θέμα που εξέτασε και τα πρακτικά. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν απέριψε την έσταση του κ. Ιωάννη Μουγκού, επειδή νομικά δεν βασιζόταν, δεν ήταν ισχυρή νομικά, δεν προβλέπεται από πουθενά ότι το δημοσιότερο μέρος σε ένα συνέκριο είναι το καφενείο. Το δημοσιότερο μέρος κατά τον νόμο σε μια κοινότητα είναι το κοινωνικό κατάστημα. Εκτός και αν η Οικονομική Επιτροπή στου όρου έλεγε ότι θα τυποκολληθεί και στο τάδε καφενείο, το οποίο το επέλεγε. Εντάξει μέχρι εδώ. Και αποφάσισε για τους αγούς που ήταν ένας πλειοδότης, αποφάσισε ελλείψη ανταγωνισμού. Κατά τη γνώμη της, και ο μοχόνος το οποίος ήταν, η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε να μην εγκρίνει πρακτικά ελλείψη ανταγωνισμού, επειδή ήταν ένας. Δεν θα πούμε στην διαδικασία αν ήταν σωστή η κρίση οικονομικής ή όχι. Αυτό αποφάσισε. Εντάξει, με την αναγνώση μέχρι εδώ. Είπα κάτι διαφορετικό. Πήγαν τα πρακτικά στην εμπάγκο, πήγαν τα πρακτικά, δεν κοίτανε πάλι. Απλώς υπευθύνθηκε έσταση κατά της απόφασης οικονομικής. Νομίζω και από τους 8-9 και για τους 8-9 αγρούς. Από όλους. Δεν ξέρω αν υποβλήθηκε μέσω δικηγόρου ή ατομικά από κανένα, δεν τίποτα. Η αρμόδια υπηρεσία, με έγγραφό της, ζήτησε όλο το φάκελο για τους αγρούς, τους συγκεκριμένους, από τον Δήμο. Και στάνει ο φάκελος και θα αποφαθεί η αποκεντρωμένη διοίκηση για την τύχη της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Αποφαθεί. Αν αποφανθεί ότι κακώς δεν εγκρίθηκαν τα πρακτικά, μια χαρά θα έρθουν οι άνθρωποι, θα υπογράψουν, τους χαρίσουν να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους, συμβολικό τους, με το ποσό που επιτέθηκε στην δημοκρασία. Εντάξει μέχρι εδώ. Ναι, η ίδια Οικονομική Επιτροπή, γιατί το έχω γράψει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μελέτες της γεωπονικής υπηρεσίας του Δήμου, έτσι, περί χαρακτηριστικών των ερωτημαχείων, θέσεις όντως, αρευτική τους δυνατότητα, τρέχουσες τιμές, έκρινε και η υπηρεσία, ως τιμή κίνησης, τα 35 ευρώ. Εδώ κάνει το λάθος. Ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν έκρινε ασύμφορο το ποσό το συγκεκριμένο. Δεν υπήρχε ιδιαίτερος πλειοδότης. Έτσι, ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος ελλείψη ανταγωνισμού. Και έρχομαι τώρα στην ερώτηση. Για να γίνει και να συμφέρει να υπάρξει δεύτερος πλειοδότης. Γιατί εμείς είπαμε ότι θα πούνε στους πέντε εξαναγκηνώσεων των τυχών διαδικασμάτων ή και στα καφενεία που είναι. Πρέπει να το προβλέπει αυτό, η απόφαση των όρων για να δώσει καφενεία. Η απόφαση όμως πριν προέβλεπε στους πίνακες, στον πίνακα του Δημαρχείου ως όφελος. Αυτά τα είπαμε, δεν ξέρω. Άλλο λοιπόν. Πώς είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη φορά θα υπάρξει πλειοδότης? Μπορεί να υπάρξει κανένας. Έτσι. Άρα εδώ έρχεται μια Οικονομική Επιτροπή η οποία αναιρεί μέσα σε 1,5 μήνα την απόφαση που είχε πάρει. Ομόφωνα. Και έρχεται μετά από ένα μήνα και ήταν αναιρεί. Άρα υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν το ξέρω εγώ. Θα το αποφασίσω. Αυτή που έγινε έσταση. Κανένας δεν απαγορεύει την Οικονομική Επιτροπή να πάρει αυτή την απόφαση. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί μετά από 1,5 μήνα η Οικονομική Επιτροπή να αλλάζει του όρου και να λέει ένα σύμβολο. Μα λέει ένα σύμβολο. Άρα στην επόμενη δημοκρασία δεν θα πει η Οικονομική Επιτροπή. Η μία εκείνη σε 70 ευρώ. Γιατί ο κ. Γεωργολόπουλο έχει υπάρχει λάθο στην απόφαση τη Οικονομική, θα επιληθεί η αρμόδια υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πήγαμε σε μια διαδικασία. Που η Οικονομική Επιτροπή παίρνει αποφάσεις και τις αναιρεί μετά από ένα μήνα για τους δικούς της λόγους. Έτσι δεν το συνεχίζω, καταλάβουμε ό,τι πρέπει να γίνεται. Περιμένουμε την ένσταση που έχει γίνει από την συγκεντρωμένη και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όποια και να είναι αυτή η απόφαση, να αναγνωριστεί σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαγιώτη,
Τις προηγούμενο καιρό, πριν ένα μήνα περίπου, από την ημέρα, είχα καταγγελία από δημότες επαγγελματίες του Δήμου μας ότι έχουν κομμένα τιμολόγια το 18, το 19 και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Απέναντιας, συγκεκριμένος προδιευθυντής, έχουν τιμολόγια 24-12 και μία Ιανουαρίου έχει πληρωθεί. Από ό,τι ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια, τα τιμολόγια πληρώνουν τη βάση αριθμού τιμολογίου πάνω σε. Έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει τόσο κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι διακρίσεις, αν έχουν δύο χρόνια να πληρωθούν και άλλους θα έχουν το τιμολόγιο 24 μηνών και συντρίσεις να έρθουν να πληρώνετε. Μία απάντηση εγώ αν τα πελά είναι για σένα αν θέλετε από τα όχι εγώ. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει μια ιστορία τιμολογίων από το παρελθόν. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλοι οι πιλέτες. Η εντολή μου είναι στην οικονομική υπηρεσία να μην μείνει κανείς στα τσόπια τους και φυσικά με μια σειρά προτεραιότητων σε αυτό εξυπακούεται. Εγώ προσωπικά δεν έχω δώσει εντολή για κανένα να γίνει υπέρβαση τη σειρά. Με πολύ σεβασμό σε κάθε επαγγελματία και το βέβαιο το κοινό. Όλοι περιμένουν να πάρουν τον κόπο τους, την προμήθειά τους. Νομίζω και με ονόματα στην ίδια του λεωμένου. Αν την καταγγελία είναι πόλη, εγώ θα ήθελα να τα φέρεις εδώ εδώ για να μπορέσουν να παρέμβουν. Θα είναι ένα αρνία μου, και το ομολογώ στο σώμα, θα είναι ένα αρνία μου και είναι ντροπή αυτό να συνέβη πίσω από τις πλάτες μου. Δηλαδή, η σειρά να καταστραφεί και κάποιοι, για κάποιο λόγο, μπόρεσαν να δεν υπήρχε εκτός να δείτε την εξαιρετικό κάτι να καταστραφεί τη σειρά καθαρά υποβολητέα. Θα είναι μια υποβολητέα πράξη. Σα τη μάχη. Θα την ομολογήσω εγώ δικό σα εσά στην επόμενη συνεδρία. Δεν το δέχομαι αυτό με τίποτα και εγώ ήδη. Για όνομα του Θεού, ειδικά στου επαγγελματίε προσωπικά πρέπει ιδιαίτερο σεβασμό. Και πρέπει να βλέπουμε τον κόπο και τον όχι των επαγγελματιών, τουλάχιστον τον Δήμο Σκούλη, για το συμφέρον που πρέπει να οργανώνεται και να δουλεύει, θα πρέπει να συνεχίσει. Θα πρέπει να του αξιολογήσει τη συνέχεια και τη σειρά. Μα κάλεσε ο Δήμαρχο, κύριε Γιώργο, με ένα μάτι. Εντάξει, ευχαριστώ. Παλαμάκια, ευχαριστώ. Κάναμε και κάνουμε κάτι τι να κάνεις, τα οποία δεν λειτουργούν. Ψάξε να βρει την υπογραφή. Ο Δήμος δεν είναι ψόφος πλέον για αυτόν τον κόμμα. Αυτόν την παράδειγμα δεν χρειάζεται να μια όλη. Όλα είναι μια όλη. Πριν καλά. Με το όνομά του. Λοιπόν, τέρμα. Ο Δήμος δεν είναι ψόφος για αυτόν τον κόμμα. Στο κέντρο θα δεχάμε μια όλη τα συνεργεία όλα. Τα θέματα εκκλησίας διάταξης, πρώτο θέμα, κύριε Γεωργουλόπουλε. Από αυτό. Δεν πειράζει. Θα πάτε δίπλα. Κύριε Γεωργουλόπουλε. Δίπλα. Για να το έχει την μάρα. Κύριε Γεωργουλόπουλε. Όλα σας τα χρόνια τι κάνετε. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. 40 χρόνια φόρη να ρεσίσαι, δεν άλλαξε τη ζύμη ακόμα. Έχεις μείνει στην παλιά τη ζύμη. Άλλαξε η ζύμη. Άλλαξε κύριε Γεωργουλόπουλε. Για να σκάσει, είναι θέμα τη υπηρεσία διάταξη, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνη διάρκεια, υπηρεσία πρασίνου για την κάλυψη ενωπών του Δήμου Καρδάλα στα βέλη του 2020. Κύριε Αντιδήμαρχε, το λόγο. Και το πολίτη που είναι έξω
στηρίξουν, λέω. Αυτά. Για ποιο λόγο, κύριε Δήμαρχε, ζητάμε και το Δήμηνο. Γιατί καθυστερεί, 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 άλλος. Προσέξτε, ποιος θέλει να μιλήσει, δεν θα του δώσω λόγο σε άλλο. Ποιος θα καταλαβεί, δημότσιο. Άλλος. Στη δευτερολογία. Στη δευτερολογία. Κύριε Παγιώτη, δεν θέλετε πρόεδρο και εγώ ο πρακτικοράφος. Είμαστε μαζί. Όταν είμαστε όμως, γίνονται σε ωραία πλαίσια, δεν ξέρω. Ωραία πλαίσια, άρα στη δευτερολογία σας. Δημότσιος. Αναγνώστε και δημότης άλλος, κύριος Αναγνώστε. Καταρχήν, εγώ σε καλό για τον αγώνα που κάνετε για τα δημότητα. Θα ήθελα όμως πραγματικά αλήθεια, δηλαδή έχουμε περάσει από αυτό το κομμάτι και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι για το Δήμο μας και το κάνουμε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες τότε με το κάτω Παλιώτη με τα άνθρωπος του κόσμου. Και το φέραμε σε πέραση, με επιτυχία. Θα ήθελα λίγο να ενημερώσω το σώμα από την 3K, μάλλον μία ερώτηση. Πόσοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα, γενικών καθηγόνων οδηγεί, δεν μιλάμε για τη συνθήκη του μηχανικού, και πόσοι έχουν έρθει από την 3K για να προχωρήσουν μετά στην επόμενη ερώτηση. Το σύνολο οδηγεί είναι 7. Λοιπόν, από την 3K έχουν έρθει 7 ατόμα, το οποίο βάζει στα βορμα. Και αν είναι σε διάφορα άλλα μηχανία όπως είναι κακριτσίδες, όπως είναι το CCP. 17 έχουμε σε καθαριότητα. 17 έχουμε το 2K. Το 2K είναι... Όχι και το μηχανήματο. Κινητικό καθηγόντο. Κινητικό καθηγόντο δεν υπάρχουν να προτείνει εκεί πέρα. Ήταν έξι στο κινητικό καθηγόντο. Είναι τα παιδιά που είναι στο... Είναι τέσσερις το μισημοδίο. Που είναι στήριος τώρα, αυτό είναι στο πράσινο. Έξι είναι στο πράσινο, έξι είναι στο πράσινο, δύο είναι οι οδηγοί και έξι είναι μετά το... Μία έξι. Φτάξει, έτσι, τρόπερ. Είναι υπάρχουν άλλα, είπα, τα πως είναι στα υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν και προφανώς τις το οποίο αυτή τη στιγμή για κλειφό καθηγόντα δεν έχουν κανέναν έξω από δαρκή να κάνουν τις εργασίες. Και θέλω σε αυτό το πράγμα τουλάχιστον να στηρίξει αυτή την απόφαση, γιατί χρειαζόμαστε, ο κόσμος μάλλον χρειάζεται τη βοήθειά μας. Κύριε Δήμαρχε, όταν γνωρίζετε έξι γενικών καθηγόντων, ποια θα ήταν η καθηγήτρια στο συμβούλιο μας. Στο πράσινο. Γενικές καθαριότητες. Όταν δείτε. Ή λοιπόν καθηγόντων. Τα δείχνω. Τα οποία έχουν ήδη έξι. Έχουν ήδη έξι. Όσον αφορά για τους οδηγούς, έχουν 7 οδηγούς. Εγώ θα χρειαστώ 3 γυναίκες και 3 άντρες και έναν οδηγό. Αυτό είναι για να πάνε καθαρίζω το Δημαρχείο. Αυτό είναι ο κύριε Δήμαρχε, γιατί έχουμε 7 οδηγούς και 5 προγραμματοφόρα. Άρα περισσεύουν 2 οδηγοί. Για αυτό λόγο προσλάβουμε δίμηνο οδηγό. Ναι. Πού έχει ανάγκη ο Δήμος να σημείο από ένα μουσικό. Έχει ανάγκη από έναν λίγο Κεριάν, γιατί το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Από όσο ήσαν κάτω όπως του λες και το γνωρίζεις, ο γραμμένος που είναι προστάμενος είναι κάτω στο γραφείο. Ο οδηγός είναι κάτω. Μένουν έξι. Μένουν έξι. Και οι υπόλοιποι είναι σε διάφορους μεσίες που είναι. Είναι στο φορτηγό, είναι στα δύο τραγωτικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι στα τέσσερα προγραμματόρα, είναι έξι. Άργησε οι άλλοι οδηγοί που είναι στα υπόλοιπα στα αγροτικά μηχανήματα, δηλαδή όπως είναι τα Μιτσουμπίτσια, τα κλπ. Δηλαδή, που θέλουν να πάνε κάποιες διάφορες, δεν έχουμε οδηγό. Το γνωρίζετε, κύριε Γιάννη. Κύριε Μίτσο, εγώ νομίζω ότι τα άτομα που είναι στην καθαριότητα είναι πάνω
χάνονται. Οι 7 οδηγοί. Τα πραγματικά δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Γιατί καλή αναγνώριση.
Συνεχτά. Τα χωριά όλα ακούει αυτά. Ξεχνάτε μετά το Πάσχα, δεν θα το Πάσχα κρατήσουμε. Θα ξεχνάμε. Και για πόλη τους βόλους. Αυτά διαμορφά είναι τα φίδια πέρας. Δεν κάνω όμως με τον όχι, είναι του κυρίου Παγιώτη, του κυρίου Δημότσιο, του κυρίου Μαΐου, της κυρίας Χατζή, του κυρίου Μιχαλάκη, του κυρίου Μέμιλα, του κυρίου Ναγμόστου, του κυρίου Κοσμά και του κυρίου Μπουκίνη. Λοιπόν, στο δεύτερο θέμα, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ειδικού δικαίου ορισμένων χρόνων Δήμου Νησιάκη για την κάλυψη ενεργών παιδικών σταθμών του Δήμου Χαρκαδόνα. Κύριε. Συστάμε δύο άτομα για του παιδικού σταθμού Χαρκαδόνα και Ζάμπιο, γιατί δεν πληρώνουν το ωράριο που υπάρχει από το ΕΣΠΑ. Το ωράριο του ΕΣΠΑ είναι από 7 μέχρι 3 και ο κάθε παιδαγωγό έχει εξάλλου υπηρεσία, η οποία καλύπτει από 7 μέχρι 1 το ωρότερο. Και δεν έχουμε κάποιον για να καλύψουμε τον άλλο μία-τρεις. Σαν βρέφο... Αν διαπάρουμε τι γίνεται, Βαγγέλη, πες τα άδεια στα άρθρα. Αν δεν καλύψουμε την ώρα αυτή, θα χάσουμε χρήματα στο ΕΣΠΑ. Λοιπόν, ερωτήσεις, του κινείδες. Άλλος, θα τον δώσω. Άλλος. Παρακαλώ κύριε Κουγγινή. Βαγγέλη, πόσες βρεφολυμπιοκόπους έχουμε σήμερα στους 4 παιδικούς σταθμούς και πόσα παιδιά και ο παιδικός και πόσα πρέπει δικαιολογεί για να έχουμε 2 και ποιοι βρεφολυμπιοκοί δικαιολογούν τα 2. Στον Ζάρκο δεν δικαιολογεί 2. 2 δικαιολογεί το Ζάρκο, γιατί έχει ωράριο το ΕΣΠΑ. 2 δικαιολογεί με 4 παιδιά. Βεβαίως. Τα κοίταξε το ράμα. Το κοίταξα, πρέπει να καλύπτει το ωράριο 7 με 4 χρονικά και από την προηγούμενη δημοτική αρχή πήγε στο 7 με 3 και όλοι οι βρεφονιπιοκόμοι έχουν 6 ώρες την ημέρα. Οπότε καλύπτουν 7 μέχρι 1 ή 8 μέχρι 2 ή 9 μέχρι 3. Την υπόλοιπη ώρα δεν υπάρχει κανένα εκεί. Δεν μπορεί να την καλύψει με γενικό καθηκόντων, ούτε με καθαρίστρια και με μαγείρισα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά σου είπα και προχτές, σου είπα και άλλη φορά. Η ώρα 1.30, 1:36 παιδικός σταθμός ήταν κλειστός. Εντάξει. Μου το αναφέρατε χθες και σήμερα έκανα επίκληση στον παιδικό σταθμό που έχει σχόλιο. Ήταν κλειστός. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Μήπως κάπου περισσεύει η κυρία Τάδε να πάει να καλύψει. Λέω, μήπως θα έχουμε κάπου. Ναι, εχθές μου έγινε αναφορά από εσάς συγκεκριμένα και σήμερα... Για να φεύγει ο παιδικός ο συγκεκριμένος 1.5 ώρα που έχει τουλάχιστον 13 με 15 παιδιά εγγεγραμμένα. Άσε πώς θα υπάρχουν. Γραμμένα. Έτσι. Ο άλλος ο παιδικός του Ζάρκου έχει γραμμένα 5 παρόν τα 2. Ο παιδικός του Ζάρκου έχει 9. Γραμμένα. 9 παιδάκια. Γραμμένα. Όχι, 9 παιδάκια. Γραμμένα. Όχι, 9 που παρίστατε. Εντάξει. Λοιπόν, δέστο λίγο, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απαραίτητο. Και με το δίμηνο δεν θα καλυφθείς. Γιατί το άλλο δίμηνο πάλι θα χρειαστείς. Το άλλο δίμηνο θα έρθει, αν μας έρθει από την κοινοφυλή, θα κάνει φάμε. Αν μας έρθει η κοινοφυλή, λοιπόν, μετά από 2 μήνες. Είχαμε πριν. Και τι θα χάσουμε, ποια λεφτά θα χάσουμε. Γιατί θα έχω τι ποσά. Εγώ το έβαλα τώρα σπάνι. Εγώ το κάνω. Για κάθε μέρα. Την εναρμόνιση αυτό. Συμφωνώ. Εντάξει, για κάθε παιδάκι το οποίο δεν υπάρχει βρεφονιπιοκόμο τώρα αυτή τη στιγμή θα χάνουμε 75 ευρώ το μήνα. Για κάθε παιδάκι. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν θα πληρώνω το ωράριο. Μήπως συμφέρει να κάνουμε τα 75 ευρώ το μήνα από το να πληρώνουμε 1.000 ευρώ το μήνα.
Για δες το. Δεν θα πληρώνουμε 1000 ευρώ. 1000 θα πληρώνουμε. Δηλαδή καμίκα σίκα, ναι. Μισθός, 1000 είναι. Είναι 35 παιδάκια, από τα οποία 27 και 11, μάλλον 38 παιδιά, που είναι γραμμένα από 75 ευρώ, είναι κοντά στις 2.500 ευρώ. Για όλα κάνουμε. Για όλα τα παιδιά. Για το αυτό που δεν έχει. Για αυτό που δεν πληρείς. Ναι, για τη Φαρκαδόνα και το Σάμπ. Τη Φαρκαδόνα. Δεν μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύεσαι. Πώς παντήσουμε να μας πεις, αλλά... Σε Φαρκαδόνα υπάρχει μία. Ναι, υπάρχει νηπιαγωγός. Μην μπερδεύεσαι για εδώ πέρα. Άσχομαι στην άκρη αυτό. Δεν είναι ο περιφερειακός, έχει και δεύτερος. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για το Ζάρκο συγκεκριμένο, το οποίο βέβαια εκεί είναι νηπιαγωγό. Εκεί θα μας πεις. Θα περίμενα από σένα να πεις όχι, θα χάσουμε τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, να βάλεις το ευαίσθητο κομμάτι. Ότι είναι παιδιά μας και ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να τα κρατήσουμε μέχρι 4.30 που λέει η νομοθεσία στο σταθμό. Μέχρι 4. Έστω. Και όχι τώρα να πας, ας πούμε, το ότι θα χάσουμε το ΕΣΠΑ για αναμόνηση. Είδα διαφορετικό κομμάτι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ασφαλή, πώς μπήκε και τι κάνει. Δεν έχει καμία σχέση τώρα με το άλλο. Λοιπόν, στο ευαίσθητο κομμάτι, ας πούμε, των παιδιών, το ψηφίζω. Αλλά στο θέμα ότι θα χάσουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ, λέει όχι. Και δεν μιλάμε για παρακαταλογικές που γίνεται σε τι λέει. Μιλάμε για τα παιδιά τα οποία που στο θέμα από την οποία εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα πάρουμε το λόγο κύριε να πω στον κύριο κύριο Σπέμπερς. Καλύτερα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, δευτερολογία. Είναι άλλο που μας δευτερολογία. Συμφωνία. Κύριε Κουσμάτνα, κύριε Βαγιώτη, κύριε Δημότσιο, κύριε Βαγίου, κύριε Χατζή, κύριε Μικαλάκη, κύριε Μέμπυλα. Κύριε Κουσμά, κύριε Καλαμάνου, κύριε Ζηκακιά, κύριε Κοκκινίδη. Ναι. Ναι, ομόφωνα το δεύτερο θέμα. Λοιπόν. Στο τρίτο θέμα, χορήγηση ετήσια άδεια εξκαφή για μικροεπεκτάσει και μετατοπίσει υπουργείων και ολοκλήρων Δήμου Καρκαδόνα. Δεν κάνω μια διαμορφή να πάμε την πίστη. Κύριε Μέμπυλα, όπω η πρώτη να φάτε, πα και μπορείτε να μιλήσετε. Αν θυμάστε, όσοι ήσασταν, δεν θυμάμαι ποιο συμβούλιο του Νοεμβρίου, να θυμάμαι καλά, ήταν ξανά το θέμα. Αλλά η ΟΤΕ το θέλει για ετήσια βάση. Αυτό που είχε πάρει το θεώρησε ότι ήταν μέχρι. Το ημερομηνία του 2019 και το θέλει τώρα για όλο το 2020. Με τα ίδια, πιστεύω, με τις ίδιες παρατηρήσεις που είχαμε πάρει εκείνη την απόφαση, δεν αλλάζει κάτι άλλο, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Έχω λόγο. Επειδή παλιότερα με αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαμε κοντά μας. Αν έχουν κάνει το σχέδιο για να σκάψουν και να τους κάνουν. Όλοι οι δρόμοι δηλαδή έχουν καρακωθεί. Εγώ που σπίγα να δω τα καμπάλα του Μιχαλάκη το καλοκαίρι, το χάνω τα ορισμένα σημεία γιατί μπαίνει ρόδα μέσα και γίνεται ο κακός χαμός. Καλά θα ήταν όμως, δεν λέω ότι δεν το ζητήσα παλιότερα να κοιτάξουν, να γυρίσουν το σχέδιο αυτό που λένε, αλλά πάντα το ξεχωριμούν. Θα παρακαλούσα μόνο εκεί να πάρουμε κάποια μέρη. Είναι επικίνδυνο δηλαδή για τα δίκλα, έτσι. Και πριν ξεκινήσουν να σκάψουν, το ζητήσαμε και παλιότερα να το κατέβει σχέδιο, το κατέβησα αλλά δεν το τηρήσαμε. Κάτι τουλάχιστον λοιπόν, άρα, αν κατάλαβα μετά από όλα με την παρατήρηση να κατατεθεί το σχέδιο, το σχέδιο σε ποιου δρόμου θα γίνουν οι εξκαφέ και θα ξεκινάνε οι εργασίε μετά το OK του Δήμου και για τα. Θα παραλαμβάνει και η εργασία όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη απόφαση με τις παρατηρήσεις της προηγούμενης απόφασης. Αν θέλετε να σας τη διαβάσω. Λοιπόν, εντάξει. Την κατάθεση σχεδίου από μέρος του ΟΤΕ. Αυτό. Και να μόλις καταγραφεί η απόφαση να την μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας που είχε και το θέμα να κοινοποιηθεί στον ΟΤΕ. Το τέταρτο θέμα, έγκριση κανονισμού λειτουργία ετήσιων θρησκευτικών υμπροπανίγειων στι κοινότητε του Δήμου Καρκαδόνα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Δεν μπορούσα να το κάνω συμβόλαιο. Είναι καθοριστική. Υπάρχουν
Υπάρχει απόφαση της κοινότητας της ζωής της προηγούμενης κοινότητας. Της προηγούμενης κοινότητας. Που ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας. Να σας πω ποιοι ήταν παρόντες. Είναι ο κύριος Περιβάκης, ο κύριος Μέβλας, ο κύριος Αγγέλης, ο κύριος Καραμάνος Ηλίας και ο κύριος Καλτιάς Δημήτριος. Ήταν οι παρόντες που ψήφισαν τον κανονισμό λειτουργίας. Τι προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας? Προβλέπει μετά τις τοποθετήσεις μέσω των αποφάσεων της κάθε κοινότητας, προβλέπει προβλέπει, σας διαβάσω παραδείγματο χάρη στην Βινιάδα. Το 15 Αύγουστο τρεις θέσεις για Καλβά, τρεις θέσεις για πόλεις και κουμπιών και σε ποιο σημείο, αριστερά και δεξιά, έξω από το πράγμα χώρο της πλατείας και την αποτύπωση το χάρτη. Αυτά, αν θέλετε να σας διαβάσω... είναι προτάσεις των τοπικών συμβουλίων. Και από ό,τι έριξα μια ματιά σε όλα, έγιναν αποδεκτές όλες οι θέσεις των τοπικών συμβουλίων στο ακέραιο. Από την ποιότητα ζωής δεν είχε περάσει από το προβληματικό συμβούλιο για λόγο ότι υπήρχαν εκλογές ενδιάμεσα. Τώρα, αν θέλετε κάποιοι συγκεκριμένα να το κοιτάξουν, το κοιτάμε. Αλλιώς. Τι να πάμε στην πορεία. Πάμε στην ψηφοφορία. Εντάξει. Υπάρχει. Υπάρχει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, ομόφωνα το. Όχι, πράγματι υπήρχαν κάποιοι που ψηφίσαν. Δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Α, μωρά τον άλλη φορά. Νομόμουν το πέμπτο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο πέμπτο θέμα. Η κρίση στην ουκτική έκθεση με ανάπτυξη σε παρέτηση και άκουση Ιωάννης είναι έκθεση για ασφαλικές εγκαταστάσεις, θέση συμβούλια της κοινότητας Ιταλίας σε προϋπάρχοντα υπάρχουν συγκαταστάσεις λόγω της αλλαγής του νόμου ότι όταν το μίσθωμα είναι κάτω από 2.000 ευρώ βάσει και του πρακτικού της Επιτροπής γίνεται απευθείας μετά εκμίσθε από το Εθνικό Συμβούλιο το τίμημα είναι ξεκάθαρο για όλους που είναι στα 35 ευρώ το θέμα. Στην Επιτροπή για αυτό το συγκεκριμένο συμμετείχαν ή ήταν από την προηγούμενη Επιτροπή. Ο κύριος Μακρινιώτης, η κυρία Καγκαβάνος, πρόεδρος της κοινότητας Ιγαλίας, ο κύριος Λεγισσότης Βασίλειος από την τεχνική υπηρεσία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Υπάρχουν σε προϋπάρχοντα αδικές καταστάσεις. Υπάρχουν από χρόνια. Από το 2000. Δεν υπήρχε άδεια. Δεν είχε. Έχει αυτό, έχει πάει στην ποιότητα τη ζωή με σχέδια και τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Και μιλάμε για ποιότητα ζωή που πέρασε τώρα φυσικά. Όχι, πέρασε από την προηγούμενη. Και από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Όχι, μια άλλη. Θέλω να σα διαβάσω τον δόντο. Να το δω. Ωραία. Είναι η 13 του 19 ημέρα Τετάρτη. Παπουσιάζεται. Δεν το λέει το ο ίδιος τρόπος είναι και στη υπάρχουση. Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια αντιληπτική ψηφοφορία και ομόφωνα. Τροποποίηση της 126-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έκθεση υπογραφής της Πραγματικής Σύμβασης του Δήμου Βραγκοδάς και του Περιδάλ ΠΑΕ. Αν θυμάστε, πήραμε την απόφαση, αλλά αυτό που
βάση του τι θα χαρτιόμαστε στην περίπτωση δεν γράφηκε μέσα, ήταν η τετραετής διάρκεια. Έτσι, έλειπε αυτό. Το πρώτο πρέπει να συμπληρωθεί. Μέχρι 31 το δεκάτου, το 2023. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί, κατά τα άλλα. Δεν, έχει πάει στον Επίτροπο προγραμματική και περιμένουμε μόνο αυτή την διόρθωση για να υπέσει υπογραφή και να το μελέψουμε. Νομίζω ότι ομόφωνα το θέμα της προγραμματικής συμβολής. Το έβδομο θέμα, τροποποίηση της αλήθειας 162-19 από το Συμβουλικό Συμβούλιο Έγκριση της Εκκλήσης Δημοτικής Έκτασης 18 στερμάτων 747 μέτρων σε θέση στρατός του τοπικής κοινότητας Ζάρκ και προβό θερμάτων. Το ίδιο είναι και εδώ με την έννοια ότι δεν αναγραφόταν για προβό θερμάτων. Προχωρήσαμε τη διαδικασία, φτάσαμε προς την υπηρεσία και ο Κοινοβουλικός Σύλλογος μας ενημέρωσε ότι το δασαρχείο που δίνει και την τελική άδεια σε αυτούς πρέπει θέλει να αναγράφονται στα, σε όλες τις αποφάσεις για προβό θερμάτων. Εντάξει. Ομόφωνα και το όγδοο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο όγδοο θέμα. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πλογωτού στο Δημοτικό Σύλλογο Πλογωτού. Υπέβαλε έτοιμο στο Δήμο για παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο είναι κλειστό στο Πλογωτό. Διαβάστηκε το αίτημά του στο Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο με την 10/20 απόφαση, διαβάζω το αποφασίζει και μετά διαβάζω μετά. Και την συμπόκειται ήταν παρόντες στο Τοπικό Συμβούλιο. Ήταν ο πρόεδρος του Ιωσούς Μάσας Αθανάσιος, τα μέλη ο κ. Μιχαήλ Βαΐου, κυρία Στελική Ελένη, κυρία Στελική Κουσούρου και κ. Στελική Στομάσου. Αποφασίζει κατά την εξουσία η συγκήτη στο Δημοτικό Συμβούλιο να παροδοθεί το μεγάλο κύριο του σχολείου στο Δημοτικό Σύλλογο και επειδή το θέμα είναι επίγον να συμβεί άμεσα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Υιοψήφισαν ο πρόεδρο Κουσμά Αθανάσιο και το μέλο του κ. Τομά. Να σα διαβάσω για ποιο λόγο υιοψήφισε ο κ. Πρόεδρο και ο κ. Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να μην παραπονεί το μεγάλο κύριο του σχολείου στο Μορφωτικό Σύλλογο, επειδή υπάρχει ήδη αίθουσα για τις ανάγκες του Μορφωτικού Συλλόγου. Επισήμανε πως αν στο μέλλον δεν υπάρχει αίθουσα αυτή, επειδή θα έχουν αυξηθεί οι δραστηριότητες του Μορφωτικού Συλλόγου, θέλουν πάλι το ζήτημα σε επόμενη συνεδρίαση. Ο κ. Μιχαήλ Βαΐου πρότεινε να παραπονεί το μεγάλο κύριο του σχολείου στο Μορφωτικό Συλλόγο και επειδή θέλουν επίπονο αυτό που αποφασίστηκε η δημοσία. Είναι εδώ και ο κ. Πρόεδρος. Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο θα δώσω το λόγο αμέσως. Εκείνη, βλέπω δεν είναι ξέρω όλα τα παιδιά του φορτισμού, πάντως ο εκπρόσωπός τους, έτσι θα κλάβει το λόγο και μετά αυτός θέλει να κάνει πρώτα κάποιες ερωτήσεις προς να ακούσετε. Νομίζω ότι να ακούσουμε τον κύριο Πρόεδρο πρώτα. Να του αποδεχθείτε. Να αποδεχθείτε και... Στο όχι. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ήδη στην κοινότητα των χωριών. Ήδη στην κοινότητα του χωριού υπάρχει μια αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου. Είναι η Δημήτρη Τετραγωνίκα. Υπάρχει αίθουσα. Και αυτή είναι η κλειστή του Μορφωτικού Συλλόγου. Ποιο λόγο να πάμε στο σχολείο 250 Τετραγωνίκα, στο κτίριο του Μεγάλου. Ποιο ο λόγο. Θα σα κάνω μια ερώτηση. Θα μείνει η αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου που λέτε. Έχει άλλη συστηρότητα μέσα στην Όχι, τίποτα. Όλοι οι γυναίκε πάνε τα παιδάκια κάνουν υπορό τίποτα. Τι εννοείται πάντα από οι γυναίκες τα παιδάκια κάνουν χορό. Τα παιδάκια, τα μικρά, τα παίρνει τα σκάλα και κάνουν δηλαδή και μαθαίνουν χορό. Το χορευτικό. Υπάρχει αίθουσα. Έχει κανένα δηλαδή. Υπάρχει άλλο σύλλογο. Υπάρχει άλλο σύλλογο. Με ποια απόφαση έχει παραπορθεί αυτή η αίθουσα. Παλιά όταν ήταν η κοινότητα. Υπήρχε ξανά παλιά προφορτικό σύλλογο. Το 82-83. Ποια είναι η δασκαλαφή, η δάσκαλο που είναι. Είναι η δάσκαλο.
Είναι το συλλόγο. Με ποια άποψη παραπολίτηκε τη αίθουσα στην κυρία Αλεξίου. Όχι, τη δόση. Ο σύλλογο. Με ποια άποψη, αυτό λέω. Κανένα σύλλογο. Καμία άποψη. Έτσι δώσαμε εμεί για τι γυναίκε του χωριού μα. Να μαθαίνουν τη χώρα εκεί. Γίνουν οι γυναίκε του χωριού μα. Προφορικά αυτό λέω. Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, δεν πήρα καμία άποψη. Προφορικά. Παλιά υπήρχε προσφατικό σύλλογο στο χωριό του 82-83, κράτησε μια πενταετία και η κοινότητα παραχώρησε αυτό το μέρο. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Αν μια άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Το δημοτικό σχολείο, πόσε αίθουσε έχει δασκαλίε, τέσσερι. Μεγάλε. Πολύ μεγάλε. Και πόσε άλλε αίθουσε έχει βοηθητικό χώρο, έχει το γραφείο των δασκάλων, έχει προάβλιο μεγάλο στη μέση. Τουαλέτες. Άρα είναι μεγάλο. Εντάξει, γνωρίζω. Άλλο σύνολο υπάρχει. Όχι, τίποτα. Κανένα σύνολο. Σύνολο αυτό είναι ένα σύνολο. Να χρησιμοποιεί τη διάθεση την παλιά. Όχι, τίποτα. Αυτή η αίθουσα των ειδικών τετραγωνικών πόσε φορέ την εβδομάδα χρησιμοποιείται από. Όταν πάει η γυναίκα, η δασκάλα εκεί μια φορά την εβδομάδα. Ένα Σάββατο. Πάει την πηγαίνει και μαθαίνει τι γυναίκε αυτέ ήδη που είναι στο κουρδουτικό σύνολο. Εάν τώρα αύριο μεθαύριο ο σύλλογο θα μεγαλώσει και θα είναι οι δραστηριότητε τόσο πολύ μεγάλε και δεν μπορούν να κάνουν εκτό. Και υπάρχει και άλλο σχολείο και άλλο κτίριο εκτό από αυτό. Το παλιό. Το παλιό. Που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυτό. Αυτό που είναι η δίπλα την εκκλησία. Όχι. Που είναι το παλιό. Που είναι το ίδιο. Είναι εγκαταλειμμένο. Κάτι άλλο. Το αγροτικό ιατρείο που στηγάζεται. Στην κοινότητα που κάνω. Εκεί σε αυτό το. Όχι. Καμία σχέση. Είναι ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστό. Από κάτω από την κοινότητα είναι ο μορφωτικό σύλλογο η αίθουσα και το αγροτικό ιατρείο ξεχωριστό έξω. Έχει θέρμανση αυτή η αίθουσα. Έχει θέρμανση για το ιατρείο, όπω ξέρω, δεν υπάρχει. Η θέρμανση αυτή έχει θέρμανση και τουαλέτα. Έχει ρεύμα, έχει νερό, έχει τουαλέτα. Τα έχει εγώ θέλω να δικαιολογήσω, όχι να δικαιολογήσω, να πω γιατί λέω όχι. Εντάξει. Υπάρχει αίθουσα. Έχει κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Πρόεδρο. Τώρα να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του εκπρόσωπου του Προεδρικού Συλλόγου. Καλησπέρα. Είμαι ο Πανάσης ο Γιώργος, είμαι στρατιωτικός. Υπηρετώ στη στρατιά στη Λάρισα. Είμαι ο γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου, του νεοειδηθέντος που τονίζω αυτό, διότι επανειδρύθηκε ο Σύλλογος με άλλη ονομασία, διότι εάν εφαρμόζαμε την παλιά ονομασία του προηγούμενου Συλλόγου, είχαμε οικονομικές πτώσεις. Εγκαταλείφθηκε, δεν έγινε η διαγραφή από πρακτικά, από βιβλία, από εφορίες. Άρα λοιπόν εμείς επανειδρύσαμε νέο Σύλλογο. Το τονίζω, νέο Σύλλογο. Είμαι ο γραμματέας του Συλλόγου, είμαι μπροστά σας ως εκπρόσωπος του Συλλόγου, με ομόφωνη απόφαση και θα ήθελα λίγο την υπομονή σας να σας διανύμω, αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, μια κάτωψη του κτηρίου. Την έκανα εγώ ο ίδιος, γιατί εγώ ήμουν μαθητής αυτό το κτήριο που ζητάμε. Έτσι. Είναι ένα κτήριο, μπορείτε να το έχετε μπροστά σας, να δείτε δηλαδή τι ζητάμε ακριβώς και τι θα χρησιμοποιηθεί κάθε αίθουσα. Το ξέρουμε το κτήριο. Όπως λοιπόν. Αφού λοιπόν ξέρετε το σχολείο, ξέρετε και την κατάσταση που βρίσκεται το σχολείο αυτό το κτίριο αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιείται μια φορά στα 4 χρόνια όποτε γίνονται εκλογές. Έχει καταληφθεί, είναι ένα αξιόλογο κτίριο. Με τρεις μεγάλες αίθουσες δασκαλία, ήταν τριθέσιο δηλαδή το σχολείο και μια μικρή αίθουσα ως βοηθητικός χώρος. Εμείς στο αίτημα που υποβάλαμε στο Δήμο, έχουμε υποβάλει σαν σύλλογος και το καταστατικό θεωρημένο, που ακριβώς αναφέρουμε τη λειτουργία της κάθε αίθουσας. Δηλαδή, ο σύλλογός μας ευελπιστεί να παράξει πολιτισμό στο χωριό. Αυτή τη στιγμή στο χωριό το δικό μας το Πλοκοτό, με τα πόνο ψυχής σας ενημερώνω, δεν υπάρχει από πολιτιστικό κάτι αντίστοιχο όπως γίνεται στους άλλους δήμους. Τίποτα. Η κληρονομιά μας ποια είναι, κάποια ερείπια ανεξιοποίητα, ερείπια μιας αρχαίας πόλης,
αναξιοποίητα αυτά τα ελλείπια, δύο-τρία κομμάτια από κάποιες παραδοσιακές φορεσές σε τρισάτια κατάσταση και μια αίθουσα, όπως είπε εδώ ο κύριος Πρόεδρος, μια αίθουσα που αν τη δείτε θα ντρέπεστε να μπείτε μέσα. Μια αίθουσα πολλαπλών χρήστων. Το κτίριο που δημιουργήθηκε παλιά στο χωριό σαν κοινότητα προέβλεψε να δημιουργηθεί μια αίθουσα που καλώς δημιουργήθηκε. Για τις ανάγκες εκείνης της εποχής όμως. Όχι για τις ανάγκες που θέλουν να στηριχθεί ένας νέος σύλλογος. Ποιες είναι οι ανάγκες συγκεκριμένα, επιγραμματικά θα σας αναφέρω ότι βελτιστούμε τη μεγάλη την αίθουσα να την κάνουμε χώρο συγκεντρώσεων και συνδιαλέξεων. Αν μας επιτρέψετε, στο παλιό κτίριο που είπε ο κύριος Πρόεδρος, το παλιό νηπιαγωγείο το οποίο καταραίει, έχουν πέσει σοβάδες, έχει πέσει σκεπή, έχουν σπάσει τα τζάμια. Εκεί μέσα υπάρχει ένας παλιός εξοπλισμός. Ο πρώτος εξοπλισμός που είχαμε εμείς σαν μαθητές. Κάποιες παλιές ξύλινες καρέκλες, αν τις θυμάστε, με κάποια σίδερα. Να μας επιτρέψετε να τα πάρουμε αυτά, να τα αξιοποιήσουμε, να τα βάλουμε προσωρινά εκεί μέσα, ούτως ώστε να μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος ή να ενημερωθεί για τα προβλήματα της καθημερινότητας, για τις δράσεις του συλλόγου. Για αυτά που θα θέλει το αντίστοιχο κομμάτι του πολιτιστικού του Δήμου να μεταφέρει στο χωριό. Υπάρχει ένας νόμιμος φορέας πλέον στο κλοκοτό που μπορεί να αναλάβει δράσεις. Μπορεί να αναλάβει δράσεις όχι μόνο στο χωριό, αλλά και στο Δήμο. Ευχής έργο δεν φτάνει να αξιοποιηθεί το κτίριο παρά να μένει εκεί κλειστό. Εμείς ήδη θέλουμε. Θα προβάλλουμε τον εθελοντισμό να βοηθήσει στο έργο του Δήμου. Να κόβει τα πόρτα, να κλαδεύει τα δέντρα, να συντηρεί, να αλλάζει ένα κεραμίδι πάνω. Διότι, όπως ξέρουμε όλοι μας, εάν στα σπίτια δεν κατοικούν άνθρωποι, πέφτουν. Πέφτουν, είναι γνωστό πλέον. Όσα σπίτια έχουν πέσει επειδή δεν κατοικούν άνθρωποι, είτε βρίσκονται στη Γερμανία οι συμπολίτες μας, είτε δεν βρίσκονται εκεί για να τα συντηρήσουν. Αυτό θα γίνει και με τους χωρίς. Είναι αξιόλογο το κτίριο. Εγώ όσες φορές πηγαίνω εκεί, με πιάνεται η ψυχή μου. Να το βλέπω σε αυτή την κατάσταση. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτό, εγώ δεν θα υπερήψω ευθύνες. Εμείς τώρα όμως αναλάβαμε μία δράση, μαζευτήκαμε στο τρίμηνο που πέρασε, έχουμε 50 ιδρυτικά μέλη στο σύλλογο. 50 ιδρυτικά μέλη. Άλλοι γιατί δεν γνωρίζουν ακόμα το σύλλογο. Άλλοι γιατί είναι νοχηλικοί. Ευελπιστούμε να τους αυξήσουμε βέβαια. Άλλοι γιατί από ιδιωτικό συμφέρον είτε από προσωπικό συμφέρον δεν θέλουν να γίνει ο σύλλογος. Ή δεν θέλουν να συνεχιστεί ο σύλλογος. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Όπως υπάρχουν και σε κάποια κοινωνία, έτσι. Είτε στις εργασίες μας είτε στην τοπική κοινωνία. Τελειώνοντας, ήθελα να σας πω ότι όπως οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά τους στο νέο ξεκίνημα και δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, εγώ είμαι γονιός, ακόμα δεν τα πάντρεψα τα παιδιά μου. Εσείς οι περισσότεροι που τα έχετε παντρέψει, ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτό. Αυτό που σας λέω. Ότι όπως οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά τους, θα θέλαμε και εμείς σαν σύλλογος να μας στηρίξετε στο νέο ξεκίνημα. Μην μας βάζετε εμπόδια. Και αν στο μέλλον θεωρήσετε ότι δεν αξιοποιείτε όπως προβλέπετε το κτίριο. Μιλάμε έτσι για παραχώρηση, δεν μιλάμε για ένα πολιτικό που κτίριο. Το Δήμου κτίριο είναι, όποτε θέλετε το παίρνετε πίσω. Όποτε θέλετε. Δικιά σας είναι η απόφαση. Εμείς δεν θα σας τα δούμε εμπόδια σε αυτό. Και όσον αφορά τα οικονομικά, εάν θα έχουμε την ευκαιρία, η πόρη μας προς στιγμή είναι μηδαμινή. Εάν θα έχουμε την ευκαιρία, θα συμβάλλουμε και στα οικονομικά του. Δηλαδή ένα ρεύμα, αν ξεφεύγουμε. Ή αν ξεφεύγουμε στη χρήση του νερού, εμείς είμαστε πρόθυμα να τα συμβάλλουμε σε αυτά. Ή να δεχόμαστε τις παρατηρήσεις του Δήμου. Και επίσης, ένα τελευταίο ήθελα να σας πω, το περιβάλλον, το χώρο, επειδή ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος εκεί, σκοπεύουμε να τον αξιοποιήσουμε με την, αναβίωση τοπικών εθήμων. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει πόλος έλξης για τα σχολεία. Να κάνουμε ένα δρόμενο το οποίο θα μείνει σε εκείνο το χώρο. Τι εννοώ, να κάνουμε το δρόμενο αυτό που ζούσαν οι παππούδες μας και οι γονείς μας, του θερισμού και το αλώνισμα, και να περνάνε τα δημοτικά σχολεία ή οι τοπικοί φορείς και να ενημερώνονται πάνω σε αυτό. Μπορούμε δηλαδή μέσα στη μεγάλη αίθουσα να ενημερώνουμε με βίντεο τα παιδιά. Αυτά θα καταγράφονται. Υπάρχει κάποιο επίσημο φορέας ο οποίος θα έχει καταγραφεί. Να παραμείνουν και να ενημερωθούν και οι υπόλοιπες γενιές. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Είμαι ανοιχτός στις ερωτήσεις. Μία ερώτηση. Θα είναι έτοιμος ο σύλλογος να αδειάσει δύο αίθουσες την περίοδο των εκλογών? Ναι. Όπως σας έχουμε υποβάλει στο αίτημα, δεν θα γίνει καμία παραποίηση του χώρου. Του χώρου παραποίηση δεν θα γίνει.
Ο κύριος Πρόεδρος ανέφερε πριν ότι μπορούσαμε να πάρουμε το παλιό νηπιαγωγείο να το κάνουμε. Ας το ετοιμάσει η κοινότητα να γίνονται εκεί οι εκλογές. Το παλιό νηπιαγωγείο. Υπάρχουν δύο έδωσες μεγάλες, να γίνονται εκεί οι εκλογές. Αυτό είναι ένα άλλο. Δεν κοιτάξτε, το πού γίνονται οι εκλογές. Δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση τώρα. Απλώς. Υπάρχει η αίθουσα για τον Προφητικό Σύλλογο. Μπορούν αυτά όλα αυτά που είπε τώρα ο κύριος Γιώργος εδώ να τα κάνουν στην αίθουσα που υπάρχει. Τώρα τα λόγια είναι κάτι φωτογραφία. Ερωτήσεις. Τα λόγια είναι περιτά. Στο πρόσωπο κύριο Παράσιο, κύριο Πρόεδρο. Και πόσο κύριο Πρόεδρο, ναι. Κύριο Πρόεδρο, κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Άκουσα τα θετικά και τους δύο και εσάς και το εκπρόσωπο γραμματέα του Πολιτικού Συλλόγου. Μια ερώτηση προς εσάς. Το... Μια ερώτηση προς εσάς. Η τοπική κοινότητα έχει κάποιο άλλο σχέδιο αξιοποίησης αυτού του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου που δεν είναι. Όχι, όχι, προς το παρόν όχι. Δεν το ζήτησε κάποιος σε κάποια άλλη υπηρεσία. Όχι, δεν το ζήτησε κάποιος. Υποθέτω ότι δεν έχετε κάποια αντίρρηση να στεγαστεί ο σύλλογος μόνο γιατί υπάρχει ένας άλλος κενός χώρος. Ναι, η στιγμή που υπάρχει η αίθουσα του δημοτικού σχολείου. Ναι, ναι. Αν θεωρήσουμε ότι είναι καταρρινότερο αυτό το κτίριο το δημοτικό, για λόγους ας πούμε. Και συντήρησης Υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο πάλι. Δεν το γνωρίζω. Τι δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει πόσα παιδιά είναι. Όχι, δεν υπάρχουν τώρα παιδιά. Κανένα παιδάκι δεν υπάρχει στο σχολείο αυτή. Για τα πέντε χρόνια. Και το ίδιο και το ίδιο και στα εγώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν μετά από το δεύτερο. Αυτό δεν γνωρίζω. Και σου όρου. Ένα λεπτό. Θέλει κάποιο αφαιρματικό σύμβολο να παρέμβει. Το μπορεί να πει ζήτησε το λόγο για ένα λεπτό, κύριε Βαϊό. Ναι. Είναι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου. Ναι. Για ένα λεπτό. Ναι. Κάντε την παρέμβασή σας. Και αν δεν υπάρχει κάποιο του Τοπικού Συμβούλου, να κάνει την κλήρωση ο Δήμαρχος και να πάμε στην Συμβουλή. Εγώ είμαι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου με τον Θανάση του Κοσμού, από τον Πρόεδρο. Διαφωνώ με αυτά που λέει ο Θανάση. Γιατί στη συγκεκριμένη αίθουσα που πάνε σήμερα οι γυναίκες και χορεύω. Πάνε τουαλέτα στις γειτονιές, στα σπίτια της γειτονιάς. Υπάρχει τουαλέτα μέσα στο σπίτι. Είναι έξω θέση δύο χορεύω στο σύλλογό μας. Όταν είναι πάνω τουαλέτα, πάνε στη γειτονιά και κατουράνε. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι, υπάρχει τουαλέτα μέσα στο κτίριο. Ποιες, πώς. Υπάρχει τουαλέτα. Δεν 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 υπάρχει τουαλέτα. Μπορούμε, συγγνώμη, είμαι πρόεδρος του σύλλογου. Μπορούμε σε ένα σύλλογο, σε μια αίθουσα, να κάνουμε λαογραφικό. Να χορεύουν οι γυναίκες το ίδιο. Έχουμε αφημί στην εφορία. Δεν θέλουμε ένα γραφείο να βάλουμε τα χαρτιά μας. Δεν θα αφήσουμε στην έδωσα που λέει Θανάση τα έγγραφα που έχω εγώ από την εφορία. Να πάει ο καθένας να τα κοιτάζει. Δεν πρέπει να πάω από το γραφείο του σχολείου. Κατανοητό. Έτσι. Σε εκείνο το σχολείο υπάρχουν τουαλέτες. Θα πάνε οι γυναίκες, θα ξεντεθούν, θα κάνουν τον μπάνι, θα σκούν να φύγουν. Κατανοητά. Και όπως θέλει μπορεί να έρθει να δει την αίθουσα. Μα γιατί είπε ο Πρόεδρος ότι υπάρχουν τουαλέτες, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, υπάρχει τουαλέτα. Υπάρχουν τουαλέτες και υπάρχει. Υπάρχει τουαλέτα που δεν μπαίνει μέσα. Που δεν μπαίνει κανείς μέσα. Άμα θες να δεις φωτογραφίες, έχουμε φωτογραφίες. Κύριε Βαϊό, τελειώσει ο κύριος Δήμαρχος τοποθέτησε. Την ευκαιρία θέλω να σας βάλω σε ένα προβληματισμό. Για την τύχη όλων αυτών των δημόσιων κτηρίων με κυρίαρχο είδος στις σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν καταληφθεί στο έλλειμμα του χρόνου. Όπως κάποιος είπε προηγουμένως, ξέρω ο κύριος Πανάσιο, ότι ό,τι μένει στη χρήση του χρόνου σιγά σιγά αργά καταστρέφεται και είναι αναξιολογικό το θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή που και πρώτο δυνατό να μας απασχολήσει η τύχη όλων αυτών των κυρίων των δημόσιων, πώς θα γίνουν ξανά βιώσιμα. Και όπως θα ξέρετε εσείς οι παλαιότεροι, υπάρχουν ωραία προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για πάλις πηγές χρηματοδότησης, για τη συντήρηση και αναπαλλαγή των σχολικών μονάδων, αλλά
για να κάνουμε τέτοιες διεκδικήσεις, απαιτείται μια προϋπόθεση, να υπάρχει χρήση. Δηλαδή, θα προτείνει ο Δήμος ότι θέλουμε να συντηρήσουμε το σχολείο του Κροκοτού, να το αναπαλαιώσουμε και σου λέει ο Πολές, να γίνει τι, γιατί θα χρησιμοποιηθεί. Όπως και τα παλιά κοινωνικά καταστήματα, τα οποία έχουν καταληφθεί τα περισσότερα στη μοίρα τους. Κάποια λειτουργούν σαν φιλοξενούν μάλλον τα αγροτικά ιατρία, δεν είναι πέρα. Λοιπόν, και εκεί πρέπει να κάνουμε παρέμβαση. Επομένως, στον καιρό καθήκον μας να προβληματιστούμε και να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια, ήδη εγώ το έχω ξεκινήσει εκεί, αναζητώντας μεγέθη παραγόντησης. Θα συνημερώσω για το τι απαντήσεις έχω για να αποφασίσουμε μαζί. Αν θα βάλουμε θα κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να συντηρήσουμε αυτά τα περισσότερα και όλα τα βακτήρια με έναν ρυθμό για να πάρουν ζωή. Για να πάρουν ζωή πρέπει να συμβεί κάτι. Θα βρούμε χρήστες. Απαραίτητο. Για μένα τώρα για να πω στο θέμα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ο κύριος Πανάσιος. Δεν τον ξέρω τον κύριο Πανάσιο, τώρα πληροφορείται από την πράξη του. Σήμερα το λέω για πρώτη φορά. Το βάζω δεν είναι από εδώ, είναι από τον Λόγκο από ό,τι έχουμε. Ακριβώς. Που είχα ένα αγαπημένο φίλο εκεί του Πανάσιου του Μιλβίνη. Μιλβίνη, πρώτο ψάχνω στον πατέρα μου. Προσεργάτη στον εγώ μου του Κάρι. Ναι. Και. Μου θύμισε ότι ήταν αναμνήσει ωραίε στην έξι. Κύριε Πανάσιο, γιατί θέλει μια ολοκληρωμένη πρόταση από εκεί. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ο Σιλιάγραμμα θα έπρεπε να πει ίσω εσεί. Δεν είναι η αποτύπωση, η αποτύπωση, αλλά είναι και οι προτάσεις βαλμένες με τη σειρά. Έχει βαφτεί στην κάθε έδωση ένα γράμμα της αλφαβήτου και δίπλα περιγράφει γιατί ακριβώς σκοπό προορίζεται αυτό το γράμμα, αυτή η αίθουσα. Χαίρομαι για αυτά που άκουσα. Και εδώ θα χωρίς και εκείνους λόγους αποφύρομαι. Χαίρομαι για την ορεξία σας ότι θέλετε να λάβετε τις πρωτοβουλίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε και με αφού είστε νεοσύστατος σύλλογος, σας εύχομαι και εγώ προσωπικά τα τώρα μέσα σε αυτό το οποίο με συγκίνει πραγματικά. Δεν είναι και απλώ σύμφωνο, με συγκίνει πραγματικά. Έχουν να πει. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε. Και μακάρι να δούμε από εκεί μια πολιτιστική πρωτοβουλία που θα μας δώσει και εμάς την όρεξη και τη δύναμη να κάνουμε προσπάθειες να σε ενισχύσουμε. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι θα είμαι δίπλα σας με αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα, το θέμα της παραχώρησης της αίθουσας είναι θέμα του συγχρόνου, του συμβουλίου μας. Εγώ προτείνω στο συμβούλιο να δούμε κατανόηση. Θα παρακαλούσα ιδιαίτερα όμως και τον πρόεδρο τη τοπική κοινότητα, τον οποίο είναι εκτενό και σέβομαι ιδιαίτερα, το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, όπω και εσύ. Να το δει και αυτό με κατάπτωση και να σε παραθέσει τα δουλειά του συλλόγου. Να κάνουμε την υποδημιουργία, να μετακινηθούν αυτήν την αντιλέψη. Η έντουσα για που λέμε είναι στο δημάτι, στο παλιό και στο δημάτι. Και πρέπει να δούμε πρώτα τι θα κάνουμε την νέο κατάσταση. Ή θα πρέπει να δώσω πιο χώρο, πιο πολύ χώρο στο αγροτικό ιατρείο, να του δώσουμε ανάσα περισσότερη. Εγώ θα φέρω στο τοπικό συμβούλιο πρόταση να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους χώρους των αγροτικών ιατρείων όσους στεγάζονται, είμαι και σε μια επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, όσους στεγάζονται στις κοινότητες, ώστε και εκεί να υπάρχει μια ζωή για να μας δώσει και εκεί ένα έναυσμα να ξαναζωντανέψουν τα κοινωνικά καταστήματα και να μην είναι απλώς ένας χώρος αναξιοποίητος που θα σβήνει και αυτός να καταστρέφει την ιστορία του χρόνου, όπως προηγουμένως ακούσαμε για την τουαλέτα. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοιου είδους ιδιωτικές καταστάσεις. Άρα λοιπόν. Το ιατρείο έχει τουαλέτα, που να έχουν λίγο πιο μικρό το χώρο του ιατρείου. Να τα δούμε αυτά, Πρόεδρε, μαζί. Παρακαλώ και σένα να δεις με κατανόηση την κίνηση και με ιδιαίτερη συνάντηση για το θέμα του νέου συνόλου στο κορμί, στον Κροκοτό. Και το σώμα, θα το παρακαλέσω πάρα πολύ, να το δει με γενικό μάτι και να δώσουμε το κίνητο αυτό που θέλει ο σύλλογός μας για να λειτουργήσει. Ζήτησε το λόγο, κύριε Παγιόντα. Ναι, ναι. Είμαι πιστεύω ότι εμείς το δούμε σε δικαιό της πληθέσεων και του Πρόεδρου και τα μέλη. Και οι δύο από την πλευρά τους έχουν δίκιο. Το σωστό θα είναι να πιστεύω να τα βρουν
Θα πάω να βοηθήσω. Θέλω να ξανακαθίσω να συζητήσω, να βρουν πρώτα στο τοπικό επίπεδο και μετά να πει στην τοπική συμβουλή. Επίση, εδώ είμαστε σίγουρα παίρνουμε αποφάσει, αλλά μην αδικήσουμε κανέναν. Για του τύπου βέβαια. Έτσι, ακριβώς. Για τη διαδικασία. Για τη διαδικασία. Η απόφαση είναι τοπική. Του τοπικού συμβουλίου. Του τοπικού συμβουλίου. Το ψηφίο ο πρόεδρο. Ο πρόεδρος
Θεωρώ ότι τις παρατηρήσεις αυτές που ήταν κλαπτήνες έτσι κι αλλιώς στο εκπληκτικό. Κύριε Δημότσιο, κύριε Βεύ, κύριε Βατζή, κύριε Μιχαλάκη, κύριε Μέμιλα. Εγώ το ναι, αλλά υπάρχει όμως και μία, δεν θα το πω κάτι εκπληκτικό. Κάποιοι μήπως και σε κάποιο άλλο χωριό ότι υπάρχει ένα θέμα και το έχει πάρει κάτι τώρα. Δεν θέλω να το έχει το θέμα. Όχι, στο πόντα. Υπάρχει επιστολή έφεση ποτέ στα χέρια μου από τον πρόεδρο του τοπικού που ζητάει από το Μορφωτικό Σύλλογο κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή. Πότε, ποιες μέρες το θέλουν και τα λοιπά. Γιατί είδαμε, τι έχουν δει ότι πότε δεν είναι σεβαστό και εγώ. Γιατί δεν είναι σεβαστό και εγώ την πρόταση που έδωσε στην Ελλάδα. Έτσι, βάζουμε τον πρόεδρο εδώ στο φιλότιμο και δεν έχω και δεν έχω. Η οποία παραλάμβανε
τα υλικά για να μπορεί να γίνει ο έλεγχος να τα κλείσουν με υπορές με την επιχείρηση. Η προηγούμενη υποψήφια ήταν ο κ. Μερβάκης στην Επιζωπή και ο κ. Μακρινίδης. Ο πρόεδρος του Πάρκου είναι να συμμετέχει ο κ. Βιωγορόπουλος και ο κ. Σερβάντης στην Επιζωπή του Πέτρος. Κάτι, ρωτήστε κάτι, πάψε το κύριο. Απλά θέλω να επισημάνω κάτι. Όπως είπα και εμείς, το προηγούμενο του πρόεδρος ήταν έτσι. Ο κ. Μερβάκης και ο κ. Μακρινίδης. Ήταν από παλιά και από την Ιταλία. Απλά υπάρχουν κάποια. Κάποιες δεκάδες συνδεκάδες, ας πούμε, όπως γνωρίζει ο κατάστασης Μονακό, με τη διαφορά όμως δικαίωσαν τα παιδιά πήγαν την αναλογία τους. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν είδα καμία αναλογία, δεν είδα κανένα φωτικό να κατηγορίζει αλλού. Αντίθετα, έχω δει πολλά φωτικά να πηγαίνουν αλλού. Αυτό όμως δεν είναι λογικό, δεν είναι σωστό. Δεν έχω δει τα πρόσωπα και εγώ τα πρόσωπα καλά θα κάνει για να προλάβουν. Αλλά να γίνει δίκαια διαλογή. Θα πάω ως παρατήρηση η οποία είναι σχετική με το θέμα. Και σχετική σχετικότατα. Λέγαμε 10 από κάτω προηγουργικό και ας είναι κάτι που θα κάνουμε για να ψέψε. Ότι να με, ορίστε. Υπήρχε συμφωνία να μεγάλω στα φορολογία. Άρα δεν ξέρω. Όχι. Ανάλογα τις ανάγκες, όταν υπήρχε κάποια φαινόμενα, το κάναμε. Αλλά διαδικά, οι άλλοι σε παρακαλώ, πού να έρθουν και. Σε μένα δεν έχουν έρθουν και. Όχι, σε μένα, σε κάνα είσαι παρακαλώ. Σε μένα, έχουν τη μίγα μηγιάζει, σε μένα δεν υπάρχει μίγα, και ο μεγάλης είναι. Ωραία, μένα, κύριε Δεύτερο, σε μένα. Και εκεί τα βρούτα δεν είναι. Σε μένα, κύριε Δεύτερο, σε μένα. Μολόγου και όλα, μιλάμε τώρα για μέσα τράγμα. Σε μένα, κύριε Δεύτερο. Για να περάσουμε ειδικό, πηγαίνουμε να πούμε στον κάθε πρόεδρο, η ίδια πρόεδρο, όπω είναι και ο κ. Κοσμά, ο κ. Θεοδόρο, δεν ξέρω αν έφυγε και οι υπόλοιποι, είδαμε 180 φορτικά, από 10 φορτικά ο καθένα. Πηγαίνουμε δηλαδή, αλλά σα κάνω κάποια ερώτηση τώρα. Ορίστε, σα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γνωρίζετε κάποιον πρόεδρο ο οποίο έβαλε έτοιμα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και δεν εξυπηρετήθηκε. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Για όχι, αν γνωρίζει. Θα εξηγήσω. Δεν γνωρίζει. Όχι, δεν άλλο να θεωρηθεί κάτι έκτακτο το οποίο έχει δημιουργηθεί, α πούμε, από ένα καιρικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή είναι σε κάποιο σχολείο, το σέβομαι, σαφώ και να πάει. Όταν όμω παίρναμε το υλικό να το μοιράσουμε στα χωριά, το δίναμε αναλογικά. Αυτό λέω. Δεν πηγαίνανε σε μια μεριά για αρχή. Πηγαίνανε σε τρει ή τέσσερι. Τώρα πώς είναι η μεριά. Θα μου αφήσει να σκάσω τώρα. Δεν ξέρω αν θα σκάσω τον τόπο. Επιτέλου να σα το δείξω γιατί. Εδώ είχαμε λίγο χιλιάδε φυσικά είστε ενημερό συγκεκριμένα και αγοράζαμε σε κάτι τριγάρουσα. Έλεω. Θα μου αφήσει να σκάσω τώρα πέρα το πω. Είχαμε χιλιάδε και έχουμε χιλιάδε και ειδικά αυτό το σκεπί στο λακομείο Βούλα. Ναι. Διότι εσείς δεν το απορροφήσατε και κάνατε ανατέσεις με αγορά 3α έστω και στις 29 Αυγούστου πήρε μέτρα. Πότε είναι γενικό. Έστω και στις 29 Αυγούστου πήρε μέτρα. Για να τα χρήματα. Καταλαβαίνετε. Μόνο αγοράζατε κάτι. Μόνο αποθεωμηνίες. Μόνο αποθεωμηνίες. Ρίξατε στο δικό μας το πονό 5 αυτοκίνητα. Τέλος. Λοιπόν, σε δυο κτηνοτρόφους οι άλλοι κλιπαρούσαν. Και δεν το δίνατε. Αλλά δεν σας θυμίσαν και όλα και καλά σας κάνατε. Ενδέκατο θέμα έτοιμο που στο δοσκείο του κάνουμε την χορήγηση των τριλιών είναι έτοιμα στην ουσία της Δημοτικής Κοινότητας Παρκαλώνας με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Ο κύριος πρόεδρος που θα πάρει τον λόγο έχει συμβολήσει το Ισαρχείο, το οποίο αν δεν κάνω λάθος ζήτησε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για τον λόγο. Θέλω να πιστεύω ότι καλησπέρα καταρχάς, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το ζητήσαμε γνωρίδι από τα Σαρχείο των Γάλλων και μας είπαν ότι πρέπει να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία του ζητάμε ουσιαστικά τα γνωρίδια. Αυτό και κάνουμε, δηλαδή κάνουμε ένα έτοιμο στο Δήμο. Είναι συγκεκριμένα τα δεντρίλια που πρέπει να αναγραφούν στην απόφαση. Πώς? Είναι συγκεκριμένα τα δεντρίλια. Δεν μας ζήτησε κάτι συγκεκριμένο. Απλώς να έχουμε μια απόφαση για να μπορούμε να απορροφήσουμε δεντρίλια. Αυτό δεν ξέρω, για να μην τις δίνεις, αν ισχύει μόνο για τώρα. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μελλοντικά. Ωραία, τέλος πάντων, εμείς... Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, την απόφαση για την δεντρίλια. Κάποιος να ρωτήσει κάτι. Να ρωτήσει κάποιος κάτι. Ο πρόεδρος λέει ότι θα θέσει και φυσικά για όλο το Δήμο. Για όλο το Δήμο.
ή μόνο για την εμπειρία. Να το γενικεύσουμε για όλο το Δήμο. Να το πατήσουμε πάνω σε εμάς και να το πατήσουμε. Για τα δεντρίλια. Αφορά με τα δεντρίλια, πρέπει να συζητήσετε, είναι πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μελέτη. Έχει ξεκινήσει ένας δασολόγος να κάνει μια μελέτη για όλα τα χωριά, για όσους προέδρους ζητήσαν βασικά, κάποια μέρη να τριπτούν κάποια δέντρα. Ο δασολόγος έχει, θα μας πει πώς πρέπει να βγουν και πώς πρέπει να βγουν. Λοιπόν, επειδή έχω ακούσει για κάποια μελέτη και έχω φτάσει και στα αυτιά μου και στο σωστικό επίπεδο υπεύθυνες πρόεδροι να μου κάνουν παράπονα για μια μελλοντική επιστήτωση που θα σου είχε θα γίνει πάνω στο ζώα και τελικά όποια μελέτη και αυτή πρώτα θα ελεγχθεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο να αρχίσουμε να βάζουμε δέντρα για να κυνηγήσουμε. Πρόεδρε, κάτι να δώσουμε. Όχι, γιατί εγώ μιλάω για τη μελέτη. Η μελέτη υποβάλλεται στο Δασαρχείο, εγκρίνεται από τους δασολόγους, εγκρίνεται στους περιβολόγους και μετά έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δασολόγος δεν μπορεί να βάλουμε και δεν θα έρθει στο διάστημα. Εξαιρούνται οι άλλοι χώρες του Σύμβουλου. Πίσω από αυτό, την αξία και την προσπάθεια του κύριου Μουγκού, όχι σαν αστυνομικός να το φαίνεται, σαν εκπαιδευτικός. Έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με την έγκριση και τη συμμετοχή της νομαρχιακής διεύθυνσης εδώ, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συμμετέχουν σχολεία ιδιωτικά, δηλαδή τα σχολεία, σε μια διαδικασία δευτεροβίδευσης, με επιλεγμένα δεδρύλια και βάση μελέτης, όπως ανέφερε προηγουμένως, από ειδικό δασολόγο που προσφέρεται αγκεντρωτελώς να κάνει με τη μελέτη για εμάς. Φυσικά, όταν γίνει η μελέτη, θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερωθεί το Σώμα αναλυτικότερα. Πρώτα να τονίσω ότι... Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι όντως είναι μια εξαίρετη προσπάθεια, να την εκδημιουργήσει και την προσπάθεια. Εννοείται ότι συμμετέχονται όλα τα χωριά του Δήμου, ενημερώνονται οι πρόεδροι των χωριών, έχει σε διαδικασία ενημέρωση που πολλοί έχουν ενημερωθεί ήδη, ώστε να έχουν τον πρώτο λόγο στην επιλογή του χώρου. Ο οποίο χώρο που θα επιλεγεί, φυσικά εννοείται ότι θα πει του χώρου που δεν θα αγγίζουν την οτροφία γεωργία και θα είναι χώροι για ανάπλαση ή για εξοραϊσμό. Φυσικό μέρο του χώρου. Θεωρώ ότι το θέμα είναι δύο για όλο το Δήμο. Στο 10ο θέμα, αποδοχή και εκδρομή τη συλλογική τροπέ πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου προσού τη τακτική κατανομή και την κάλυψη του λειτουργικών καθορών του σχολείου Δήμου 45.950,97. Η πρώτη συλλογική συμπληρωτή είναι 70-30. Για ποιο λόγο, κύριε Πρόεδρε, 70-30. Άλλαξε από την 65η στο συμβούλιο που πάμε μαζί με τους υπόλοιπους υπουργούς του Σχολείου, επειδή ανάγκησε ένα διοικητικό. Εντάξει. Εγκρίνεται το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ανακοινώνω τώρα.